Εδώ επιστρέψαμε μετά και από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε καλωσορίζοντας μαζί μας τον πολύ γνωστό ψυχίατρο, τον Βολιώτη ψυχίατρο, τον κύριο Δημήτρη Σούρα, για να συζητήσουμε μαζί του όλα όσα συμβαίνουν με μεγάλη ένταση τις πολλές τελευταίες εβδομάδες, πολλούς μήνες, σχετικά με την νεανική βία και την νεανική παραβατικότητα. Γεια σας, κύριε Σούρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα ξανά στην πατρίδα μου. Να είστε καλά. Πάντοτε χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, ιδιαίτερη τιμή. Είναι βέβαιο και τυχαίρονται και όλοι όσοι σας παρακολουθούν, έτσι, γιατί σας παρακολουθούν πολύ συχνά από διάφορα βήματα που σας δίνονται και μιλάτε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα όλων μας. Και τι πιο σημαντικό από την νεανική βία, σημαντικό να μας απασχολεί εννοώ, η νεανική βία και η παραβατικότητα. Δυστυχώς καθημερινά πια, καθημερινά όμως μα καθημερινά, παρόμοια περιστατικά με βία υπάρχουν στα δελτία ειδήσεων, υπάρχουν στις ειδήσεις που και εμείς μεταδίδουμε, μα κάθε μέρα όμως. Ξέρετε, η βία όπως την είπατε είναι μία. Αν την ξεχωρίσουμε και πούμε ενδοοικογενειακή βία, σχολική βία, κοινωνική βία, οπαδική βία, ναι, είναι σαν να αρχίζουμε να τις δίνουμε στοιχεία απαλλαγής. Επειδή όμως το κάνουμε, λέτε ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Όχι, είναι τεράστιο λάθος. Ναι. Η βία είναι μία. Mm-hmm. Δηλαδή, ο βίαιος άνθρωπος θα εξασκήσει τη βία στην οικογένεια και στην κοινωνία πριν στο σχολείο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν το δούμε έτσι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις σαν κράτος, δηλαδή η πολιτεία πάνω απ' όλα, mm-hmm, να ενημερώσει από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά, τους γονείς οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε γιατί πώς αντιμετωπίζεται η βία ή πώς δημιουργείται, δεν το ξέρουμε. Και αυτά τα πράγματα γίνονται μέσα στο σχολείο. Έχω πει λοιπόν επανειλημμένως ότι το πρώτο στάδιο είναι η πρόληψη. Πρέπει να μπουν ειδικοί στα σχολεία που να έχουν εκτός από τη γνώση και πολύ μεγάλη εμπειρία, ούτως ώστε να ενημερώσουν παιδιά, δασκάλους και γονείς. Και να ξαναγίνει επιτέλους αυτό που ζητάω επισταμένος και πολλοί κόσμος το ζητάει, η σχολή γονέων. Δηλαδή μία φορά το μήνα οι γονείς υποχρεωτικά θα πηγαίνουν να μάθουν από τους ειδικούς τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να αποφύγουν και πώς πρέπει να προστατεύσουν. Δεν τη βλέπουμε αυτή την ανταπόκριση. Μπορεί να μην υπάρχει σχολή γονέων έτσι όπως εσείς το ζητάτε και καλό θα ήταν να ήταν μία σχολή σε μόνιμη βάση, αλλά γίνονται διαρκώς και σεμινάρια από τα ίδια τα σχολεία, με τη συνδρομή της αστυνομίας, με τη συνδρομή ψυχολόγων και άλλων ειδικών. Δεν βλέπουμε την ανταπόκριση. Αν ο γονιός δεν ενδιαφερθεί να σηκωθεί από την καρέκλα του και να πάει να ενημερωθεί για να ξέρει πώς θα χειριστεί, κυρίως πώς θα το προλάβει αυτό, τι άλλο μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, εγώ χρησιμοποίησα μία λέξη την οποία επαναλαμβάνω. Είπα τη λέξη υποχρεωτικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι όπως γίνονται τώρα που αν θέλουν έρχονται, αν θέλουν δεν έρχονται, πότε μας γράφουν κανονικά, μάλιστα, πότε δεν ενδιαφέρονται. Λέτε χωρίς υποχρεωτικότητα δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Δεν γίνεται ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ποτέ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν όσες φορές προτείνω αυτή τη λύση, την οποία όχι μόνο έχω σπουδάσει, αλλά επί 25 χρόνια από τα 40 που είμαι ψυχίατρος, είναι το θέμα με το οποίο ασχολούμαι. Αν λοιπόν δεν γίνει υποχρεωτικό, όπως είναι τα μαθήματα, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ τίποτα. Δεύτερον, τότε έχω προχωρήσει λίγο παραπάνω. Ναι. Έχω μιλήσει για τους νόμους της πολιτείας. Η γνώμη μου είναι ότι οι νόμοι μπάζουν από παντού. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη εχθές, είχαμε έναν βίαιο άνθρωπο, ο οποίος συνελήφθη για βία 6 φορές και αφέθηκε ελεύθερος και τις 6 φορές. Μάλιστα. Αυτές τις φορές που συνελήφθη είχε εξασκήσει φοβερή βία. Τελικά η γυναίκα του έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με ένα φοβερό τρόπο, δηλαδή αυτομαχαιρώθηκε. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο νόμος σου δίνει τη δυνατότητα, αν και χαρακτηρίζεσαι βίαιος, αν και είσαι επικίνδυνος, αν, εσύ να βρίσκεις το παραθυράκι και να αφήνεσαι ελεύθερος, καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα προκύπτουν. Έχω περάσει και σε τρίτο.
το οποίο είναι καινούριο, το έχω κάνει, το έχω μελετήσει πολύ. Μήπως θα έπρεπε, αν τελικά οι βίαιοι άνθρωποι συλλαμβάνονται, όσο είναι φυλακή, να κάνουν ειδικά μαθήματα. Μαθήματα από ειδικούς που θα έχουν επίσης την εμπειρία, ούτως ώστε να προσπαθήσουν να μεταφέρουν μερικές γνώσεις. Αν μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε λιγάκι τη βία σαν, πώς να το πω, ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, μήπως και αυτό βοηθήσει. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διαφορετικά χρειάζεται βραχιολάκι. Δηλαδή ο κακοποιητής, ο ενδοοικογενειακής βίας και πάσης βίας άνθρωπος πρέπει να φοράει το βραχιολάκι για να προστατεύει το κόσμος. Τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Όμως όταν αυτή τη βία τη βλέπουμε να εκφράζεται και μάλιστα όσο περνά ο καιρός εκφράζεται η βία πιο βίαια, δεν ξέρω αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό. Μπορείτε. Χειρότερα, φυσικά. Μπορώ. Χειρότερα. Όταν αυτό εκφράζεται λοιπόν από παιδιά και δεν μιλάμε τώρα για παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, μιλάμε ακόμη και για παιδιά του δημοτικού. Βλέπουμε ομάδες, να δημιουργούνται ομάδες και να βάζουν στόχο κάποιον συμμαθητή τους ή ένα μαθητή από άλλο σχολείο ή σε άλλη περίπτωση μια καθηγήτρια. Πώς αυτό κατεβαίνει ως έκφραση σε μικρότερες ολένα ηλικίες? Κοιτάξτε, πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αυτό είναι το μότο που πιστεύω ότι είμαι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και έτσι θέλω να μείνω γνωστό. Ότι πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Το δεύτερο στοιχείο είναι, έχει προκύψει, δεν θέλουμε να το αναλύσουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, το σύνδρομο του μιμητισμού. Δυστυχώς με τα social media και με όλη αυτή την άνεση που έχουμε να χειριζόμαστε από πολύ μικρή ηλικία, τηλέφωνα, tablets και οτιδήποτε, όλα τα καλά έρχονται σε χρόνο τετέ στο σπίτι μας, αλλά και όλα τα κακά έρχονται. Εδώ όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ως προς τη χρήση όλων αυτών των μέσων που οδηγούν στο διαδίκτυο, εδώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τους γονείς, δηλαδή να προσπαθήσουν να βάλουν ένα φρένο σε αυτό. Αυτό το ακούνε από παντού. Το ακούνε από τις τηλεοράσεις, από το διαδίκτυο, το διαβάζουν, το ακούνε από τα ραδιόφωνα, το ακούνε από τις τηλεοράσεις, τις εφημερίδες, παντού. Δεν βλέπουμε όμως και σε αυτό να αντιδρούν. Να δηλαδή, σας πω κάτι. Να απομακρύνουν τα παιδιά από το διαδίκτυο. Ακούστε με. Θα επαναλάβω κάτι, αν και γίνομαι λίγο κουραστικός. Δεν πειράζει. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό, δυστυχώς. Ναι. Τώρα, αν θέλετε να πάμε στο υποχρεωτικό, να γιατί λέω υποχρεωτικό, ναι, πρέπει να οι γονείς να εκπαιδευτούν. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι γονείς πετάνε ένα τηλέφωνο στα παιδιά, δεν το ελέγχουν ποτέ, ούτε βλέπουν τι, ούτε παρακολουθούν τι βλέπουν τα παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τα βλέπουν εκεί, να κάθονται. Ναι. Όταν παίρνουν το τηλέφωνο και ψάχνουν και βρίσκουν όλα τα τέρατα που μπορούν να βρουν εκεί μέσα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι τόσες πολλές πλέον διαφορετικές οι απόψεις για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Υπάρχουν τόσες τάσεις καινούργιες. Θα μου επιτρέψετε να πω, μετά από 40 χρόνια στο επάγγελμα, πολλές από αυτές φοβερά λανθασμένες, που και οι γονείς ακόμα είναι αποδιοργανωμένοι. Παραδείγματος χάρη, όταν τα παιδιά πάνε στο νηπιαγωγείο, και τους μιλάνε και τους λένε για τη σεξουαλική επιθυμία ή για τον τρόπο της σεξουαλικής επιθυμίας και παρουσιάζουν όλα αυτά που παρουσιάζουν χωρίς τα παιδιά να είναι ενημερωμένα. Μάλιστα. Επόμενο δεν είναι όταν θα γυρίσουν στο σπίτι και θα τα πούνε στους γονείς, που θα τα πούνε όλα οι γονείς, ούτε να ξέρουν πώς αντιδράσουν, ούτε ξέρουν τι να πούν. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και λέγονται πράγματα στα σχολεία τα οποία τα πετάξαμε έτσι στα καλά του καθουμένου, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας το είπε, χωρίς να έχουμε ενημερώσει τους γονείς, ούτως ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν. Τώρα, κύριε Σουρέ, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς μας λέτε ότι ναι, το βλέπουμε το πρόβλημα, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, ίσως λαμβάνονται και κάποια μέτρα, αλλά δεν έχουμε περάσει σε βάθος της υπόθεσης. Τίποτα. Το βλέπουμε επιδερμικά. Είμαστε κράτος άκρατο. Όλα επιφανειακά.
όλα επιφανειακά. Πάρτε έναν γονιό, τους έχω απέναντί μου τόσες φορές, να τους συζητήσετε, να καταλάβει πώς πρέπει, παραδείγματος χάρη, και τι πρέπει να πει στα παιδιά για τη, να τα διαπαιδαγωγήσει για τη βία, για τη σεξουαλική κατεύθυνση, για το διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, για τον τρόπο της άμυνας, της προσωπικής άμυνας, πώς εκφράζεται, για τι πάει να πει η λέξη φιλία, τι πάει να πει η λέξη συμπόνια, τι ναι. πάει να πει η λέξη αλληλοβοήθεια. Άρα εδώ έρχεται, σε αυτό τώρα που μας λέτε ακριβώς, έρχεται να κουμπώσει η αναγκαιότητα που λέτε της υποχρεωτικής σχολής γονέων. Εννοείται, να είναι μια συνέχεια, να είναι μια συνέχεια αυτή. Αυτόν που το παιδί ακούει μέσα στο σχολείο, σε όποια τάξη και αν είναι, με όσα ακούει στο σπίτι και να ενισχυθούν. Είναι, ξέρετε ότι σε όσα σχολεία πηγαίνω και ξέρετε ότι πηγαίνω σε συλλόγους, σε σχολεία και κάνω μαθήματα, σεμινάρια θα τα έλεγα, αλλά τα κάνω διαδραστικά. Δηλαδή είμαι ανάμεσα στον κόσμο, δεν κάθομαι σε μία έδρα να διδάξω, ναι. για να μπορέσουν να καταλάβουν. Ξέρετε ότι όλοι μου παραπονιούνται ότι το πιο προσφυλές εντός εισαγωγικών άθλημα είναι οι πάλι με τους δασκάλους. Δηλαδή σκοτώνονται οι γονείς με τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι έρχονται και με πιάνουν και μου λένε πείτε μου τι να τους πω. Έρχονται οι γονείς και μου λένε άλλα τους λένε εμείς, άλλα τους λένε αυτοί. Πείτε μου τι να κάνουμε. Ελάτε λοιπόν να καταλάβετε εσείς πώς αποδιοργανώνεται το παιδί όταν από το σχολείο έχει μια τάση και από το σπίτι μια διαφορετική. Άρα μην τρέφουμε αυτά πάτες ότι... έτσι πώς κινούνται τώρα οι διαδικασίες με τα μέτρα που μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά, δηλαδή... Όχι. Όχι. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, δεν τρέφουμε αυταπάτες, καθημερινά αυξάνονται. Ξέρετε ότι ήρθε πατέρας και μου είπε ότι έφυγε ο γιος του από το Σούνιο να πάει στην Ομόνια που είναι 50 χιλιόμετρα, να βρει δυο άλλα παιδιά, το ένα ήταν από το βορρά της Αττικής, το άλλο από τη δυτική πλευρά της Αττικής, να πάνε να χτυπήσουν ένα άλλο παιδί που ούτε καν το ξέρανε. Μιλάω για 12χρονα παιδιά στη Νέα Φιλαδέλφια. Που δεν ξέρανε. Τους ήρθε σήμα στα τηλέφωνα ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε για να χτυπήσουμε αυτόν. Στείλανε τη φωτογραφία και πήγανε στο παρκάκι να πλακώσουν τον άλλον το 12χρονο χωρίς αιτία και αφορμή. Δηλαδή κανονικές ομάδες εξόντωσης. Ποιος φταίει για όλα αυτά. Δηλαδή θέλουμε να πιστέψουμε, όπως είπε δυστυχώς αφελέστατα θα έλεγα ο υφυπουργός, ότι γεννιόμαστε δολοφόνοι. Μάλιστα. Αυτό θα πιστέψουμε. Αυτό είναι, αυτό πιστεύετε ότι είναι. Ότι είμαστε δολοφόνοι γεννημένοι και δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να εκφράζουμε κάποια στιγμή τα δολοφονικά μας, εξωτικά μας ενστικτά. Είναι τροπή. Άρα λοιπόν, ποιος κρύβεται πίσω από αυτά τα παιδιά. Ποιος διαπαιδαγωγεί, ποιος βοηθάει, ποιος αγαπάει, ποιος ασχολείται, πού ζούνε. Δεν ζούνε κάπου μέσα. Αυτό που ζούνε λέγεται οικογένεια. Δεν έχει αυτή η οικογένεια γονείς ή τελικά ανθρώπους που να ασχολούνται με τα παιδιά, γιατί αν δεν υπάρχουν γονείς, συγγενείς ή κάτι άλλο. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για όλα αυτά που βλέπουμε. Ποιος είναι υπεύθυνος. Θα προτείνατε ταυτόχρονα και πιο εξειδικευμένα σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μάθουν να διαχειρίζονται τα... Το έχω ζητήσει και προσωπικά το κάνω. Προσωπικά κάνω σε εκπαιδευτικούς σεμινάρια, προσπαθώντας να εξηγήσω τις προσωπικότητες των παιδιών και αν θέλετε και το κοινωνικό background της Ελλάδας, που τόσα χρόνια το ξέρω και πολύ καλά. Το κάνω και θεωρώ με καλή επιτυχία. Αλλά όταν οι γονείς είναι από τη μια μεριά και οι εκπαιδευτικοί είναι από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να κάνω από και να πω... Καλά να σας ρωτήσω κάτι, σύγκριση. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να εισακουστεί η συγκεκριμένη πρότασή σας, δηλαδή... Άμα η πολιτεία δεν ασχοληθεί, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Ό,τι κάνω, το κάνω ιδιωτικά. Ναι. Με τη δικιά μου πρωτοβουλία και θέλω μάλιστα να ευχαριστήσω την Ελλάδα. Έχω γυρίσει από τα Κουφονίσια μέχρι το Κοκκινόχωμα Καβάλας και μέχρι το Δημότικο και ευχαριστώ τους ανθρώπους που με καλέσανε. Είναι όλα όμως ιδιωτικά. Εγώ δεν θέλω να... Εγώ, αν με ρωτήσουν τι θα μου άρεσε να κάνω, είναι να ενημερώσω τους συναδέλφους, λόγω της εμπειρίας μου, αν θέλετε τους ανθρώπους που πρωτοβγαίνουν στο επάγγελμα, mm-hmm. με μια σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε να μπουν και με τη βοήθεια της πολιτείας να ενημερώσουν. Μάλιστα.
Αυτό θα ήθελα να μπορώ να προσφέρω. Γιατί αφενός, εντάξει, τόσα χρόνια στο επάγγελμα μεγαλώσαμε και αφετέρου δεν φτάνει ένας άνθρωπος μόνος. Ναι, έτσι είναι. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Έτσι είναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί παρουσιάσατε το καινούργιο σας βιβλίο «Ψυχολογία» και όχι μόνο έτσι, στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή. Ένα βιβλίο που πραγματικά συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλετε να σας το δείξω? Ναι, βέβαια. Ωραία, σας το δείχνω. Το βλέπετε καλά? Μια χαρά, «Ψυχολογία» και όχι μόνο, ναι. «Ψυχολογία» και όχι μόνο είναι το καινούργιο βιβλίο μου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι περίπου 300 σελίδες. Περιλαμβάνει μέσα όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει ο Έλληνας και πάνω απ' όλα η ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, περιλαμβάνει την Ελληνίδα μητέρα, περιλαμβάνει τον πατέρα, περιλαμβάνει αρρώστιες όπως η κατάθλιψη, η φόβη και το άγχος, περιλαμβάνει την εφηβεία των παιδιών μας, περιλαμβάνει τη βία, που είναι από τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, ό,τι θέλετε να μάθετε, υπάρχει σε αυτό το βιβλίο, και επειδή δεν είναι τα πάντα ψυχολογία, υπάρχουν ένας φοβερός πρόλογος, ο οποίος έχει να κάνει πάρα πολύ με ό,τι είναι, ξέρετε, σημερινό, ό,τι είναι επίκαιρο, και επίσης στο τέλος υπάρχει ένα κομμάτι με μικρά κειμενάκια, όπου ο καθένας πιστεύω θα βρει κάτι από το δικό του τον εαυτό, και όπου επομένως... Ναι. Επομένως, ό,τι συζητήσαμε θα το βρούμε στις σελίδες. Όλα. Θα το διαβάσουμε, θα το μελετήσουμε, θα ανοίξει η σκέψη μας, θα ανοίξει λίγο το μυαλό μας. Μπορεί και να βρούμε και τις λύσεις που αναζητάμε. Μπορείτε να βρείτε και τις λύσεις. Κάποιους γρίφους. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα για την Ελληνίδα μητέρα, για τον Έλληνα πατέρα, για τα Ελληνόπουλα, και ιδιαίτερα στην εφηβεία, για την βία. Όταν υπάρχουν αυτά τα τέσσερα κομμάτια, καταλαβαίνετε ότι πιάνουμε λιγάκι την ελληνική κοινωνία. Και μάλιστα θέλω να πω ότι υπάρχει μία πρόταση από βιβλιοπωλείο του Βόλου. Σήμερα μου το... δεν πρόλαβα να τη συζητήσω, τώρα μου το είπανε. Εγώ με μεγάλη χαρά θα έρθω, αν να δούμε πώς γίνεται και τα λοιπά. Εξάλλου δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από τις εκδόσεις Κάκτος. Πάντως να ξέρετε ότι το βιβλίο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και μέσω του e-shop Κάκτος που μπορεί κάποιος να το παραγγείλει ηλεκτρονικά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Δεν θα έλεγα τίποτα παραπάνω. Σας το δείχνω για τελευταία φορά να το δούνε και οι τηλεθεατές. Και θέλουμε να το δούμε και από κοντά, ή μάλλον σας ακούσουμε και σας από κοντά όταν κλείσει η εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου και στο Βόλο, έτσι, και στην πόλη σας. Το εύχομαι, γιατί ξέρετε ότι στο Βόλο έρχομαι πετώντας. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Η πατρίδα μου, το καταλαβαίνετε, όταν λέω πετώντας. Άλλο που δεν θέλω δηλαδή. Άλλο που δεν θέλετε, και θα είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία και για εσάς να έρθετε στην πόλη σας, αλλά και για όλους εδώ να σας ακούσουν από κοντά. Έτσι, γιατί είναι ζητήματα που, όπως και να το κάνουμε, απασχολούν και είναι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πολλά. Τα ακούς γύρω σου. Οπότε ένας ειδικός, αν μη τι άλλο, μπορεί να σου δώσει μια κατεύθυνση. Σωστά. Και επίσης, όπως ξέρετε, εγώ δεν κάνω μαθήματα διδασκαλίας. Ανοίγω τη συζήτηση και ο καθένας μου κάνει τις ερωτήσεις και απαντάμε στις ερωτήσεις. Δεν υπήρξε ούτε μία φορά στα 6 χρόνια που γυρνάω όλη την Ελλάδα να μην έχω απαντήσει σε κάποια ερώτηση. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορούμε να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να δοθούν οι απαντήσεις και ίσως αυτό να βοηθήσει λίγο να σκεφτούμε μερικά πράγματα πιο σοβαρά. Μας λείπει λίγο η σοβαρότητα, εν αντιθέσει τα σοβαρά τα βλέπουμε μόνο στα κακά που γίνονται. Μάλιστα. «Ψυχολογία» και όχι μόνο, λοιπόν, το νέο σας βιβλίο από τις εκδόσεις Κάκτος. Να είναι καλοτάξιδο, γιατί πρέπει να είναι τώρα αυτό το βιβλίο καλοτάξιδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει. Θα έρθω να τα υπογράψω και να ξαναβρω λιγάκι την πατρίδα μου, που την επιθυμώ και κάθε τόσο,
Όπως καταλαβαίνετε, έρχομαι να ξέρετε ότι δεν ξεχνάω τίποτα, η μνήμη μου ακόμα υπάρχει, οπότε δεν ξεχνάω ούτε την καταγωγή μου, ούτε τον τρόπο που μεγάλωσα και πάνω απ' όλα ούτε τους φίλους μου και τους γνωστούς σε αυτή την υπέροχη πόλη που λέγεται Βόλος και που δυστυχώς είστε στην επικαιρότητα αρκετά συχνά τώρα τελευταία. Δυστυχώς. Και αυτό, να σας είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει και πολύ. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε από κοντά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και σε εσάς και σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.